Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Δεν είχα σκοπό να παρέμβω στη συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιας και ο εισηγητής μας αλλά και οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωπος έχουν εκφράσει με πληρότητα τις θέσεις του κόμματός μας για τις προτινόμενες διατάξεις. Υπάρχουν όμως ξεχωριστές περιστάσεις όπου η συνείδησή σου δεν σε αφήνει να σιωπήσεις ή και να απέχεις. Αναγκάζομαι λοιπόν να τοποθετηθώ για δύο ειδικά διατάξεις που έρχονται με τροπολογίες προσθήκες. Η πρώτη αφορά το διαβόητο άρθρο 59. Η φοβερή πρόβλεψη για εξαγωγή μνημιακών αντικειμένων αδιακρίτως. Εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό δείγμα νομοθέτησης από την κυβέρνηση. Η διάταξη αυτή στη διαβούλευση προέβλεπε 10 συν 10 χρόνια, δηλαδή παραχώρηση για μια δεκαετία, κατανότατο όριο, με δυνατότητα ανανέωσης για 10 το πολύ ακόμα χρόνια. Επρόκειτο μάλλον για εξαπάτηση, διότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε προβλέποντας 50 συν 50 χρόνια, δηλαδή έναν αιώνα. Και αμέσως μετά, στην Επιτροπή, υποχωρήσατε στον μισό αιώνα, 25 συν 25 χρόνια. Δεν είναι αυτό υπεύθυνη πολιτική, κύριε Υπουργέ. Απλώς αποδεικνύεται ότι δεν έχετε κανένα πραγματικό σχεδιασμό. Προφανώς και πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός έχει εκπαιδευτεί στην αποδοχή των εκχωρήσεων. Το κάνατε αλλεπάλληλες κυβερνήσεις με τη δημόσια περιουσία ελαίων μνημονίων. Εδώ όμως υπάρχει μια καθαρή κυβερνητική πρωτοβουλία που ανήκει αποκλειστικά σε εσάς. Πράγματι, δεν κινδυνεύεται να σας πάρει άλλο στη δόξα. Ειλικρινά απορώ. Από πού νομίζετε ότι αντλείτε την εξουσία και το δικαίωμα να στερείτε από γενιές ολόκληρες Ελλήνων, από δεκάδες γενιές μαθητών και νέων, την επαφή με τα στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την προστασία τους αυτά? Δεν περιμένω φυσικά απάντηση. Άλλωστε φαντάζομαι ότι και πάλι θα χλεβάζετε την κοινωνία, όπως με την ανακοίνωσή σας για τους τσιμεντόδρομους στην Ακρόπολη. Μην μας πείτε πάντως ότι ούτως ή άλλως οι Έλληνες δεν πηγαίνουν στα μουσεία, γιατί και αυτό δική σας ευθύνη είναι, του Υπουργείου Πολιτισμού. Επαναλαμβάνω, το ζήτημα είναι η δυνατότητα πρόσβασης κάθε πολίτη στην κληρονομιά της χώρας του, που είναι και διεθνώς αναγνωρισμένο ατομικό δικαίωμα. Ο σκοπός της προβολής που επικαλείστε θα μπορούσε ίσως να εξυπηρετηθεί με τη διάθεση των αντικειμένων για εκθέσεις στο εξωτερικό με περιορισμένο χρονικό όριο, στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδιασμού, με εναλλαγή των εκθεμάτων και των σημείων έκθεσης ανά την Ιφίλιο για την αποδοτικότητα της εξαγωγής. Όμως, η απομάκρυνση και παραχώρηση για έναν αιώνα ή έστω μισό για έκθεση σε ένα σημείο είναι άλλο πράγμα, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι προβολή στο εξωτερικό που να αντισταθμίζει την απομάκρυνση. Ακόμα και το 10 συν 10 είναι υπερβολικό. Σας παρακαλώ, αν έχετε ένα παράδειγμα νομοθέτησης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου για εξαγωγή μνημείων για μισό αιώνα, να μας το πείτε. Ακόμη και αν θέλετε να εξυπηρετήσετε συγκεκριμένη περίπτωση, η καθολική και διάκριτη νομοθέτηση είναι εγκληματική. Είναι αλήθεια πως το ιστορικό των μουσιακών ανταλλαγών για τη χώρα μας είναι απολύτως απογοητευτικό ως προς τα ανταλλάγματα. Από εκεί όμως, μέχρι την νομοθέτηση, χωρίς την πρόβλεψη ανταλλαγμάτων, η απόσταση είναι τεράστια. Το ελληνικό μνημιακό υλικό βρίσκεται διεθνώς στην πρώτη γραμμή, συγκρίσιμο μόνο με εκείνα της Αιγύπτου και της Ιταλίας, ας προσθέσουμε ίσως την Κίνα και το Μεξικό. Θυμίζω όμως ότι με τα σύγχρονα βολιστικά εγκλήματα, ο αντίστοιχος πλούτος του Ιράκ έχει σε μεγάλο μέρος του κατασταθεί, ενώ της Συρίας καταλληλατήθηκε. Η δουλειά λοιπόν του Υπουργείου, κυρία Υπουργέ, είναι κυρίως η διαρκής καλλιέργεια και η εμπέδωση της σχέσης του λαού με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Δεν είναι να παριστάνει τον μάντζερ των αρχαιοτήτων και των χωριών. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και απαιτεί άλλο μέτρο ευθύνης. Και εδώ μία παρένθεση. Το μέτρο της ευθύνης το δίνει και η υπόθεση της Σκανδάνου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πρόσφατα, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων, υπό την προεδρία της κυρίας Υπουργού, ενέκρινε δυστυχώς με ισχνή πλειοψηφία την επέκταση του Εκύλα Τομείου στην επαρχιακή οδό Σκανδάνου Χανίων, παρά την τεκμηριωμένη αντίθετη εισήγηση. Έτσι επικυρώνεται μια εξοργιστική απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη, που την είχε τότε στηρίξει αποκλειστικά και μόνο η εκεί παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και κανείς άλλος. Κανείς, ούτε η δική σας, κυρία Υπουργέ. Το φυσικό τοπίο στο Φαράγγι και ο δρόμος μνημειοτεχνικού έργου των αρχών του 20ου αιώνα συνθέτουν ένα μοναδικής αξίας σύνολο. Δυστυχώς στη σημερινή Ελλάδα ούτε αυτό κρίνεται άξιο προστασίας. Η ασέβεια γίνεται ακόμα πιο προκλητική γιατί έχει και ιστορική πλευρά.
Ο τόπος αυτός ήταν και πεδίο ηρωικών μαχών του ντόπιου αστράτευτου πληθυσμού τον Μάιο του 1941 στη μάχη της Κρήτης. Και όλα αυτά θυσιάζονται για ένα λατομείο. Μην κουράζετε άλλο. Μας έχετε πείσει. Αν είναι στο χέρι σας και μόνο, δεν θα μείνει ποτέ τίποτα όρθιο. Και θα προσθέσω και κάτι τελευταίο για το άρθρο 59. Η νομοθετική πρόβλεψη και δυνατότητα εκχώρησης για τέτοια χρονικά διαστήματα αποτελεί ένα ακόμα βήμα αυτής της κυβέρνησης για την υπονόμευση, απαξίωση και πλήρη εγκατάλειψη της ελληνικής απέτησης για επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Η διάταξη αυτή προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και της ίδιας της ελληνικής πολιτείας και του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα έρθω τώρα στη δεύτερη τροπολογία, αυτή του κ. Αβγιανάκη. Κρίμα που έφυγε. Στη συζήτηση του αθλητικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε και έγινε ο νόμος 47-14 του 20, είχα πει στον κύριο Υφυπουργό ότι η πολιτική της νομοθετικής κοπτοραπτικής που εφαρμόζει με συγκυριακές προσωπικές στοχεύσεις δεν έχει τίποτα να προσφέρει στον αθλητισμό. Εν πάση περιπτώσει, έκοψε, έραψε, ψηφίστηκε ο νόμος, εξέδωσε και την προβλεπόμενη υπουργική απόφαση το Σεπτέμβριο. Με βάση αυτό το νομοκανονιστικό πλαίσιο που ο ίδιος δημιούργησε, μια ιστορική ομοσπονδία στην οποία και εγώ ανήκω, ο ΣΕΓΑΣ, προκήρυξε τις αρχαιρεσίες του στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Κι όμως αυτό δεν βολεύει τώρα τον κύριο Αβγιανάκη. Νιώθει αβέβαιος στην επεμβατική διαλεκτική του πρόθεση, γιατί φαίνεται πως δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Και ξαναπιάνει την κοπτοραπτική, νομίζοντας ότι έτσι θα τα καταφέρει. Εκδίδει μόλις προχθές, στις 7 Δεκεμβρίου, νέα δική του υπουργική απόφαση που τροποποιεί την προηγούμενη, επίσης δική του απόφαση, πριν εκείνη σαραντήσει που λέμε και για τα νεογέννητα. Επεκτείνει και πάλι τις προθεσμίες και φέρνει την επόμενη μέρα την τροπολογία αυτή με ένα και μόνο ουσιαστικό αντικείμενο. Την αναβολή των αρχαιρεσιών του ΣΕΓΑΣ που έχουν νόμιμα προκηρυχθεί με βάση τα όσα ο ίδιος νομοθέτησε και τυχαία πως είναι η μόνη ομοσπονδία που έχει προχειρήξει εκλογές απόλυτα νόμιμα όπως προανέφερα. Και πιο φωτογραφικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν γίνεται. Απορώ, γιατί δεν το ονομάζει κιόλας ότι αναβάλλονται οι εκλογές του ΣΕΓΑΣ για να είναι και ειλικρινής με αυτό που θέλει να πετύχει. Κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, εάν δεν μπορεί ο ίδιος να τροχοπεδήσει σε αυτόν τον κατήφορο, αναρωτιέμαι, δεν υπάρχουν άλλοι θεσμικοί παράγοντες στην κυβέρνηση να του βάλουν φρένο? Δεν καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν είναι αθλητική πολιτική, αλλά σας εκθέτουν όλους σαν παράταξη και μάλιστα ανεπανόρθωτα? Εάν θέλετε να διασώσετε όσο γίνεται πλέον τη λογική σας αξιοπρέπεια, μην αφήσετε να τη διασύρει προκλητικά ο κύριος Αβγιανάκης. Δεν έχετε άλλη λύση, αποσύρετε αμέσως αυτή την τροπολογία της ντροπής. Και επειδή πολλές φορές ο κύριος Αβγιανάκης έχει σε πολλές εκδηλώσεις αλλά και από αυτό το βήμα μοιράζει συνέχεια χρήματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να μου πει πόσα χρήματα έχει δώσει μέχρι στιγμής στις ομοσπονδίες. Γιατί πριν από ένα μήνα πάλι έλεγε για όλα τα σωματεία τα οποία κατηγορούσε ως παράνομα, παράτυπα και όλες τις εκφράσεις που μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο κύριος Υπουργός από αυτό το βήμα, ότι θα μοιράσει χρήματα σε αυτές τις παράνομες. Και μέχρι σήμερα παραδέχτηκε, δεν έχει δώσει ούτε μία δραχμή ακόμη. Μπορεί να μας πει πότε θα αποφασίσει να δώσει αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι ομοσπονδίες, να λειτουργήσουν τα σωματεία, για να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο που εκείνος δεν είναι ικανός να αναγνωρίσει? Ευχαριστώ πολύ.